Είδαμε λοιπόν στην τελευταία ενότητα τις πολυονυμικές εξισώσεις. Και μάλιστα είδαμε και ένα καταπληκτικό θεώρημα μέσω του οποίου δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το μετασχηματίσαμε, το πηγαίναμε σε σχήμα corner και μας έβγαινε απευθείας η πολυονυμική εξίσωση. Το ζήτημα όμως είναι ότι υπάρχουν και κάποιες εξισώσεις οι οποίες χωρίς να είναι πολυονυμικές μπορούμε εμείς να τις μετατρέψουμε σε πολυονυμικές και να τις λύσουμε πάρα πολύ ευκολότερα. Είναι εξίσωση που ίσως όπως λέμε να μην τους φαίνεται στην αρχή ότι μπορούν να αναπτυχθούν σε πολυονυμικές, αλλά εμείς όντως μπορούμε να τις κάνουμε με αρκετά απλή διαδικασία. Τα μοναδικά που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι επειδή συνήθως πρόκειται για εξισώσεις οι οποίες περιέχουν ριζικά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα πεδία ορισμού, δηλαδή να προσέχουμε την υπόρριζη ποσότητά μας να είναι ασφαλώς μεγαλύτερη του μηδενός, και θα πρέπει και στο τέλος να πηγαίνουμε να τσεκάρουμε τα αποτελέσματα που έχουμε βρει, τα αποτελέσματα των εξισώσεων με την αρχική εξίσωση, πριν εμείς μετατρέψουμε δηλαδή σε πολυονυμική, να δούμε αν όντως την επαληθεύει. Ας πάμε εμείς να δούμε τώρα κάποια παραδείγματα, κάποιες εξισώσεις από το σχολικό μας, για να το δούμε και πιο καθαρά αυτό που λέμε περί εξισώσεων που ανάγονται σε πολυονυμικές. Να δούμε λοιπόν από την πρώτη ομάδα την άσκηση 4α και συγκεκριμένα μας ζητάει να λύσουμε την εξίσωση ρίζα χ και 3 ίσον με χ και 1. Κάποιος εδώ πέρα θα γυρίσει να πει απευθείας υψώνουμε στο τετράγωνο και φεύγουμε. Υψώνουμε στο τετράγωνο αλλά δεν φεύγουμε. Πριν καν υψώσουμε στο τετράγωνο και γενικά προσέχοντας κάποια εξίσωση και με κάποια εμπειρία, κοιτάζουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ποσότητες οι οποίες μπορεί να είναι και προβληματικές. Όπως είναι εδώ πέρα η ρίζα μας. Παίρνουμε λοιπόν την υπόρριζη ποσότητα και απαιτούμε να είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Οπότε για να συνεχίσουμε, βλέπουμε ότι το χ, η πραγματική μας μεταβλητή, ο άγνωστός μας, πρέπει να είναι απαραίτητος μεγαλύτερος του μείον 3. Τώρα που το εξασφαλίσαμε αυτό, μπορούμε να πάμε όντως και να υψώσουμε και τα δύο μέλη του τετράγωνου. Έχουμε ρίζα χ και 3 και όλο στο τετράγωνο, ότι κάνει χ και 1 και όλο στο τετράγωνο. Έχοντας εξασφαλίσει τους περιορισμούς μας, μπορούμε να γράψουμε χ και 3 ίσον με χ τετράγωνο και 2 χ και 1. Μαζεύοντας τα όλα σε μία πλευρά, περιπίνω από τα δεξιά, θα έχω χ τετράγωνο και χ μείον 2 ίσον με το 0. Ένα τριώνυμο, βρίσκουμε αμέσως στις λύσεις. Διακρίνουσα είναι 9, οπότε θα είναι μείον 1 σύμπλην 3 δια 2. Οπότε η μία πιθανή μας λύση, όχι λύση, πιθανή μας λύση θα είναι το 1 και η άλλη θα είναι το μείον 2. Προσοχή όμως, όπως είπα και στην εισαγωγή αυτής της ενότητας, δεν έχω ξεμπερδέψει. Πρέπει να την τσεκάρω δύο φορές αυτή τη λύση που έχω βρει, αυτά τα χ. Το πρώτο τεστ θα είναι τα πρέπει μας και το δεύτερο τεστ θα πρέπει να είναι εδώ πέρα πάνω. Θα πρέπει να πάω να αντικαταστήσω για να δω κατά πόσο επαληθεύει την αρχική μου. Πρώτα με τον άσο. Το 1 όντως είναι μεγαλύτερο του μείον 3, δεν έχω πρόβλημα από εκεί. Το περνάει το πρώτο τεστ. Το δεύτερο τεστ είναι να πάω να αντικαταστήσω. 1 και 3, 4. Ρίζα 4 δηλαδή έχω 2, ίσον με 2. Το 1 από τη στιγμή που πέρασε και τα δύο τεστ πάει να πει ότι όντως είναι ρίζα της εξίσωσής μου. Πάμε να δούμε για το άλλο, για το μείον 2. Το μείον 2 περνάει το πρώτο τεστ, όντως είναι και αυτό μεγαλύτερο από το μείον 3. Πάμε όμως να αντικαταστήσουμε πάνω να δούμε τι γίνεται. 3 μείον 2, έχουμε λοιπόν ρίζα 1, 1, μείον 2 και 1, μείον 1. Το 1 λοιπόν επειδή δεν είναι ίσο με το μείον 1, πάει να πει ότι αυτή τη λύση την απορρίπτουμε. Και γενικά, όταν πάμε μία εξίσωση να την υψώσουμε σε μία άρτια δύναμη, πρέπει να γνωρίζω ότι ενδέχεται να προκύψουν και λύσεις οι οποίες δεν θα είναι λύσεις της αρχικής, δηλαδή θα είναι περισσότερες από αυτές. Και γι' αυτό άλλωστε κάνω και αυτή τη διαδικασία και την επαληθεύω με την αρχική. Πάμε να δούμε άλλη μία σκησούλα, η οποία είναι στο ίδιο στυλ με τις ρίζες, ίσως να έχει λίγο περισσότερες πράξεις. Από τη β' ομάδα, να δούμε την άσκηση 3β.
Η άσκηση αυτή λοιπόν μας λέει να λύσουμε την εξής εξίσωση. Ρίζα χ μείον 1 συν ρίζα χ μείον 4 ότι μας κάνει ρίζα του χ και 4. Είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, δεν πάμε έτσι να υψώσουμε στο τετράγωνο, κοιτάζουμε στους περιορισμούς μας. Πρέπει οτιδήποτε υπάρχει κάτω από ρίζα να είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Δηλαδή και οι τρεις ποσότητες. Χ μείον 1 μεγαλύτερο του μηδενός και το χ μείον 4 μεγαλύτερο του μηδενός και το χ και 4 μεγαλύτερο του μηδενός. Από αυτά τα τρία έχω ασφαλώς ότι το χ από εδώ πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 1, το χ μεγαλύτερο του 4 και το χ μεγαλύτερο του μείον 4. Επειδή όμως πρέπει να ισχύουν και τα τρία ταυτόχρονα, θα βάζω σε έναν άξονα με τη σειρά βέβαια, μείον 4, 1 και 4, και από τη στιγμή που πρέπει να ισχύουν όλα, κοιτάζω να δω πού συναλυθεύουν αυτές οι ενισώσεις και συναλυθεύουν όταν το χ είναι μεγαλύτερο του 4. Ο αυστηρότερος λοιπόν από τους περιορισμούς μας. Με βάση αυτό, τώρα βέβαια πηγαίνουν να υψώσουν το τετράγωνο. Υψώνοντάς το τετράγωνο, θα έχουμε λοιπόν χ μείον 1 συν χ μείον 4 συν το διπλάσιο γινόμενο των ριζών. Χ μείον 1 επί χ μείον 4 ίσον με το χ και 4. Ας αφήσω τις ρίζες στη μία πλευρά και να περάσω τα υπόλοιπα από την άλλη. Θα έχω λοιπόν 2 ρίζα του χ μείον 1 επί ρίζα του χ μείον 4 θα μας κάνει. Φεύγουν αυτά τα χ, το χ θα πάει από την άλλη, θα γίνει μείον χ, εδώ έχω μείον 4 και συγγνώμη, μείον 4, μείον 5, από την άλλη θα γίνει 5, συν 9. Θα υψώνουμε ξανά στο τετράγωνο. Θα έχουμε λοιπόν 4 επί χ μείον 1 επί χ μείον 4 θα μας κάνει μείον χ συν 9 στο τετράγωνο. Μετά από πράξεις, εδώ έχουμε χ τετράγωνο, μείον 5 χ και 4, ίσον με χ τετράγωνο και 81 μείον 18 χ. Δηλαδή, 4 χ τετράγωνο, μείον 20 χ και 16, χ τετράγωνο και 81 μείον 18 χ. Οπότε τελικά μαζεύοντας τα όλα μπροστά, θα βγει 3 χ τετράγωνο, συν 18 χ, δηλαδή μείον 2 χ, συν 16, μείον 81, το οποίο μου κάνει μείον 65. Από εδώ πέρα θα προκύψουν δύο λύσεις. Θα βρούμε στα γρήγορα τη διακρίνηση. 4 και 12 επί 65. Και 6, 0, 8. 780, δηλαδή θα είναι το 784. Το οποίο η ρίζα είναι το 28. Οπότε τελικές μου λύσεις θα είναι 2 συν πλην 28 δια 6. Δηλαδή μία λύση θα είναι το 5. Και άλλη λύση θα είναι το μείον 26 έκτα. Η δεύτερη λύση φεύγει αμέσως βέβαια, γιατί πρέπει το χ να είναι μεγαλύτερο του 4. Η δεύτερη λύση περνάει από το πρώτο τεστ. Αν πάω να την αντικαταστήσω και πάνω, βγαίνει εδώ πέρα 5, 2 και 1, 3, ίσον 3. Συνεπώς η λύση μου είναι το χ ίσον 5. Κάπου εδώ πέρα λοιπόν τελειώνει και το κεφάλαιο των πολυονήμων. Στην αρχή το ορίσαμε αυστηρά, είδαμε περί ισότητας, είδαμε περί βαθμού. Κάναμε μια επανάληψη στη διαίρεση των πολυονήμων, είδαμε δύο βασικά θεωρήματα και τέλος στο σχήμα Horner, για να καταλήξουμε σε πολυονημικές εξισώσεις και σε εξισώσεις που ανάγονται σε πολυονημικές.